Ακούεται. Αυτό εξυπακούεται. Και να πεις στον αγαπημένο μου φίλο, φίλο μου και σύντροφο, ότι μου χρωστάει ένα 20 ευρώ. Γιατί? Διότι ήταν σίγουρο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Α, ναι, μακρικοστέκι με τον Γιώργο. Πολύ αργά, τρολέγα. Του λέει, Γιάννη, φυλάκια. Μακρικοστέκι με τον Γιώργο στο θέατρο Βέμπο. Είναι τέλεια παράσταση. Και τώρα τι, το χάσε, δεν το χάσε. Χαμένο το στοίχημα από χέρι, γιατί μου είπε ότι να δει που θα το πει μόνη τη. Ότι αυτό. Μα δεν μου το θύμισε το πράγμα. Τρεις φορές το είπε για το θέατρό σου. Τρεις και του λέω σταμάτα. Εκείνη δεν θα το πει και μου λέει θα το πει. Και του λέω 20 ευρώ στοίχημα, Γιάννη, δεν θα το πει. Γιατί έχω τα νεύρα μου μαζί του. Του είπα σήμερα να μας πάρει δέντρο. Πήγε ενώ κοιμόμουν και έφερε. Και δεν χωράει στο ταβάνι. Και τώρα να πάρει πάρει άλλο. Πρέπει να κόψουμε το δέντρο. Τι θα κάνω, θα τρυπήσω το ταβάνι να βγει το δέντρο από πάνω. Μια δουλειά. Τι δύο είναι. Ποιο. Εσύ Παρθενάκη. Ναι. Παρθενάκη με Σκορπιό, είσαστε. Όχι! Είναι Λέων με Σκορπιό, συγγνώμη. Είναι Λέων με Σκορπιό. Είναι Λέων με Σκορπιό. Μ' αρέσει αυτό γιατί μόλις τα site θα αλλάξουν αυτό που θα παίζανε ως τώρα και τώρα θα παίζουν. Η Κατερίνα δεν ξέρει το ζώδιο του Γιάννη. Είναι Λέων με Σκορπιό και εγώ είμαι Παρθένος με Λέοντα. Τέλειο. Αλλά το Σκορπιό του έχει βγει πάρα πολύ. Για πάντα μαζί. Για πάντα. Πέροχα. Σας ευχόμαι να περάσετε πολύ ωραίες γιορτές. Πάρα πολύ ωραίες γιορτές. Πολύ και να μου τον φιλήσεις. Διαφημισούλες.